Πάμε σε διάλειμμα αμέσως μετά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι έτοιμη. Για να τη δω. Καλημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι μου κάνετε? Καλή σας ημέρα. Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Όσο επιβάλλεται να είμαστε καλά για να αντιπαλέψουμε αυτήν την επίθεση που γίνεται στην κοινωνία. Ακούγατε κι εσείς τόση ώρα. Γι' αυτό καθυστέρησα κατά 15 λεπτά. Εσείς είστε από την ώρα σας, στην ακριβή σας ώρα, όπως πάντα. Όπως κάνατε και ως πρόεδρος Βουλής, και στα λόγια και στην ώρα ακριβέστατη, αλλά κάποια πραγματάκια έπρεπε να τα ακούσετε. Θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Αν ένα χρόνο πριν σας έλεγα ότι θα γινόταν όλα αυτά, θα μου απαντήσετε μετά το διάλειμμα? Θα το πιστεύατε, αγαπητή κυρία Κωνσταντοπούλου? Πάμε σε διάλειμμα και θα απαντήσετε μετά. Γρήγορο διάλειμμα, φεύγουμε. Λύσαμε κάβους, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι ένα δύσκολο 48ωρο, κυρία Κωνσταντοπούλου, με βροχή από φόρους. Ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, ακόμη φόρος και στον αέρα. Φόρος και στον αέρα. Δηλαδή, αν κάποιος έχτιζε ένα σπίτι και ήθελε 3 πατώματα και έμεινε στον πρώτο, ο αέρας έχει φόρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Να μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Αυτιά, ότι αν μπορέσουν θα βάλουν φόρο και στον αέρα που αναπνέουμε. Λέτε, Και μάλιστα με ενημερώνει η κυρία Τσέκου ότι χθες ή τη νύχτα διερωτηθήκατε πώς θα μπορέσει ένας βουλευτής να διαβάσει 7.000 σελίδες αυτού του νομοσχεδίου. Και πολύ σωστά καταγράψατε αυτή την παρατήρηση. Κύριε Αυτιά, είναι πρόκληση πραγματικά να προφασίζονται κάποιοι ότι αυτό που εκτιλήσετε είναι δήθεν νομοθετική διαδικασία. Είναι ουσιαστικά η πλήρης ακύρωση της δημοκρατίας. Ναι. Είναι απολύτως βέβαιο ότι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει 7.500 σελίδες σε 14 ώρες άυπνος. Πολύ λιγότερο είναι απολύτως αδύνατον οι βουλευτές να επεξεργαστούν το περιεχόμενο αυτών των κειμένων, που είναι πάρα πολύ ειδικά, εξειδικευμένα νομικά κείμενα. Είναι κατάδειλο ότι δεν τα έγραψαν οι υπουργοί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα επεξεργάζονται τα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι πασίδηλο ότι δεν νομοθετεί καμία αυτεξούσια και ανεξάρτητη δημοκρατική λειτουργία. Έχουμε εξαναγκαστική, καταναγκαστική νομοθέτηση από πλευράς των δανειστών και δυστυχώς έχουμε άβουλους και μοιραίους βουλευτές και κυβερνώντες, οι οποίοι κάνουν τους επιτετραμένους των δυναστών μας. Και όλα αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου, με μια υπογραφή για 99 χρόνια εκχώρησης, παραχώρησης, στα νομικά είστε πάρα πολύ καλοί, θα μας το πείτε εσείς, σε ό,τι υπάρχει στη χώρα πλην αρχαιοτήτων, πλην ποταμιών, πλην λιμνών και παραθαλασσίων περιοχών. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβές το ότι εξαιρούνται αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή, γιατί ξέρουμε από πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς στο ΤΑΙΠΕ έχουν υπαχθεί και αρχαιολογικοί χώροι και γυαλί και τα λεγόμενα κοινόχρηστα και κοινά πράγματα. Το σύστημα αυτό της ιδιοκτησίας των 99 ετών είναι το αγγλοσαξονικό σύστημα. Εγώ το έχω σπουδάσει όταν βρισκόμουν στην Αμερική για το μεταπτυχιακό μου. Είναι η πλήρης ουσιαστικά αλλίωση του ελληνικού αστικού κώδικα και είναι μια πλήρης εκχώρηση των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, αντί πινακίου φακής, ναι, με κατεπίγουσα διαδικασία και κατά κατάλυση, κατά παραβίαση όλων όσα πρέσβευε αυτό το κόμμα που κάποτε λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα προφασίζεται, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν σας έλεγαν ότι ένα χρόνο μετά, γιατί τέτοια εποχή είχαμε πάλι φουρτούνες και πάλι ζόρια, μάλιστα ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος που έχετε κάποια γραμματάκια ανταλλάξει, δεν ξέρω αν απάντησε, πάντως εσείς κάτι ζητήσατε από εκείνον, λέει ότι κόστησε όλη αυτή η ιστορία κάπου 80 δισεκατομμύρια το να μπαίνουμε και να βγαίνουμε με το σακίδιο στο Χίλτον και όλη αυτή η καθυστέρηση. Όλα αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Αυτιά, ελάτε. Δεν έχουμε ανταλλάξει γραμματάκια. Αλλά του απίφθηνα επίσημη αίτηση, ναι, για λογαριασμό της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους να δώσει τις κινήσεις των δανειακών συμβάσεων
που αφορούν όλο το σύστημα του μνημονίου και των δανείων από το 2010 και μετά. Ναι. Ο κύριος Στουρνάρας αρνήθηκε να δώσει την τραπεζική κίνηση των δανειακών συμβάσεων και αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα παραμένει ερωτηματικό εάν πέρασαν μέσα από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα χρήματα των δανείων. Ήδη ξέρουμε, το είπαν, έφτασαν να το πούν και οι Γερμανοί, έφτασε να το πει και ο γερμανικός τύπος, ότι το 95% των δανείων καταλήγει πίσω στους δανειστές. Το 5% δηλαδή περνάει από το δημόσιο ταμείο. Το ζήτημα είναι αν το 95% περνάει ποτέ από το ελληνικό δημόσιο ή αν όλη αυτή η καταδυνάστευση εκπονείται στην πραγματικότητα με μία κατεπίφαση διαδικασία δανεισμού. Άρα οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί με τον κύριο Στουρνάρα, λέτε έτσι, μεταξύ σας. Οι λογαριασμοί της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας είναι ανοιχτοί. Θυμίζω ότι ο κύριος Στουρνάρας είναι ο υπογράψας την σύμβαση με τη Siemens, την σύμβαση δηλαδή με την οποία επιχειρήθηκε να ξεπληθεί η ποινική ευθύνη της Siemens για το σκάνδαλο των σκανδάλων. Δεν ήρθε στη Βουλή να καταθέσει γιατί υπέγραψε αυτόν τον ζημιογόνο σχέδιο συμβιβασμού. Τον κάλυψε στην πραγματικότητα και η κυβέρνηση και η διαδικασία των εκλογών και μετεκλογικά ουσιαστικά μετέβη στη Βουλή για να πιει τσάι όπως έκανε και στην περίοδο Σαμαρά. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Τσίπρα πια έχει ως σύμμαχό της τον κύριο Στουρνάρα και αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει σύμμαχό του την ελληνική κυβέρνηση. Θα πει κάποιος βουλευτής, σύντροφός σας, Ζωή, τι ήθελες, να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια? Θα πει σύντροφός σας, έβαλα τη λέξη σύντροφός σας. Η χώρα θα πήγαινε στα βράχια? Αφήστε τη λέξη σύντροφος, έλατε, γιατί είναι μία λέξη, ναι, πολύτιμη, μία, ναι, λέξη με πολλά περιεχόμενα, την οποία ακύρωσαν στην πράξη εκείνοι που τελικώς επέλεξαν να τα τρώνε και να τα πίνουν με τη διαπλοκή και με τους δανειστές της χώρας. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Τσίπρας λοιπόν κατά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεννημένη μέσα στην αριστερά, με σπουδές, με μεταπτυχιακά, με ένα πατέρα ηγετικό στέλεχος της αριστεράς, με μια μάνα διαμάντη της δημοσιογραφίας? Ρωτώ λοιπόν, τι θα πρότεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Σημασία, κυρία Αυτιά, δεν έχουν όλα αυτά, θα σας πω. Ναι. Για μένα σημασία δεν έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τι κάνει κανείς στην κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα. Και θα σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι για μένα δεν υπήρξε κανένα δίλημα σε καμία στιγμή. Ήτανε πάρα πολύ εύκολη η απόφαση να μείνω πιστή στην αξιοπρέπειά μας, σε αυτό για το οποίο δεσμευθήκαμε, σε αυτό για το οποίο μας έδωσε εντολή ο ελληνικός λαός. Δεν ήταν δύσκολο. Ήταν, μάλιστα θα έλεγα, επιβεβλημένο με βάση και αυτήν την πολύ γενναία και μεγαλειώδη στάση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα. Πολύ πιστεύω. Και θα άνοιγαν, ναι, οι δρόμοι για πολύ μεγάλες ανατροπές, ναι, εάν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει. Να αποκρούσει τον εκβιασμό και να θωρακίσει τη δημοκρατία. Επέλεξε να προστατεύσει τον εαυτούλη του στην πραγματικότητα και να παραμείνει στην εξουσία. Και αυτό θα τον συνοδεύει, γιατί είναι και νέος άνθρωπος, οπότε θα πρέπει να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του που είναι μακρά με αυτό το όνειδος. Είναι σκληρές οι διαπιστώσεις σας. Σε ό,τι με αφορά, κύριε Αυτιά, χαίρομαι πάρα πολύ, ναι, γιατί θα μπορώ πάντα να κοιτάω τους συμπολίτες μου στα μάτια, θα μπορώ πάντοτε να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να ξέρω και να ξέρετε κι εσείς και να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι την κρίσιμη στιγμή δεν πρόδωσα, δεν τα γύρισα και δεν προτίμησα την εξουσία. Δεν τη λιγουρεύτηκα, δεν την αγάπησα και γι' αυτό μπορούσα να κάνω και την επιλογή αυτή που, ξαναλέω, ήταν μια εύκολη και όχι μια δύσκολη επιλογή. Πολλοί πίστευαν ότι η τελευταία που θα κλείνε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήσασταν εσείς. Η τελευταία που θα κλείνε την πόρτα. Εσείς είχατε προειδοποιήσει την κυβέρνηση, αν θέλετε, και τον αρχηγό του κόμματός σας τότε, τον κύριο Τσίπρα, ότι Αλέξη, αυτό δεν πάει καλά. Πρέπει να γίνει έτσι, κατά την άποψή σας πάντα.
Όλα είχαν υποθεί, κύριε Αυτιά, και όλα, στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται. Κάποια πράγματα που αποτελούν βίωμά μας και αυτονόητη συνθήκη, ναι, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Νομίζω ότι ίσως τα απομειώνουμε κιόλας όταν τα περιγράφουμε ξανά και ξανά. Νομίζω ότι πια είμαστε σε ένα σημείο που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο καθένας και η καθεμιά, πού στέκεται. Και από εδώ και πέρα το στίχημα και το διακύβευμα είναι τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Είδατε ότι είχαμε την πιο προηγούμενη εβδομάδα το ασφαλιστικό, τώρα έρχεται το φορολογικό. Η Μέρκελ λέει, Σόιμπλε βγάλε λεφτά για την Ελλάδα. Πού πάει όλο αυτό το πράγμα, γιατί το ζήσατε. Το ζήσατε ως κορυφαίο στέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης. Κύριε Αυτιά, η πεποίθησή μου είναι ότι αυτό το καθεστώς που λέγεται μνημόνιο, ναι, θα πάει όσο μακριά και όσο βαθιά το αφήσουμε. Δεν είναι αστείο ότι ήδη από το πρώτο μνημόνιο του 2010 υπάρχει σαφής και ρητή η πρόγνωση για συνέχιση του μνημονίου μέχρι το 2060. Δεν είναι αστείο ότι τα καθεστώτα αυτού του τύπου, όταν βρίσκουν έδαφος πρόσφορο, διαιωνίζονται. Και το λέω κυριολεκτικά. Συνεπώς, το ερώτημα για μας, εγώ το απαντώ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το ερώτημα είναι απέναντι σε αυτό το καθεστώς πώς θα σταθούμε. Θα παραδώσουμε τη ζωή μας, θα αποδεχθούμε ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα και το περιεχόμενο του βίου μας, ένας διαρκής εκβιασμός, μία διαδοχή των Eurogroup και των κατεπηγόντων νομοσχεδίων, ή θα σηκώσουμε το ανάστημά μας, θα σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και θα πούμε ότι αυτό εμείς δεν το ανεχόμαστε, δεν το επιτρέπουμε για τη ζωή μας. Και πολύ περισσότερο, ξέρετε, επειδή είναι πάντοτε πιο εύκολο να παίρνεις τις αποφάσεις όταν, μάλιστα, δεν αφορούν μόνο τον εαυτό σου, ναι, πρέπει να πούμε αν θα το επιτρέψουμε για τα παιδιά, αν θα το επιτρέψουμε για τους νέους ανθρώπους, αν θα το επιτρέψουμε για τις επόμενες γενιές. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που ψηφίζονται και θα ψηφιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο, κύριε Αυτιά, σημαίνουν έναν εφιάλτη, μία κόλαση για τα σημερινά παιδιά, για τους εφήβους, για τα μικρά παιδιά, για τα μωρά, για τα αγέννητα. Σημαίνουν ουσιαστικά μία καταβύθιση σε μία ζωφερή πραγματικότητα για πολλές πολλές δεκαετίες ή και αιώνες. Αυτά όμως δεν είναι ούτε μονόδρομος ούτε θέσφατα. Έχουμε και την δυνατότητα και την ευθύνη να τα αποτρέψουμε, να τα εμποδίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτό που μας αξίζει. Αυτός είναι και ο λόγος που πήρα την πρωτοβουλία για την πλεύση ελευθερίας, για να δημιουργηθεί δηλαδή ένα γνήσιο κόμμα κίνημα μέσα από την κοινωνία που θα εκφράσει αυτό που κατά την άποψή μου βρίσκεται ανεξίτηλα χαραγμένο στη συλλογική μας ψυχή και στη συλλογική μας συνείδηση. Η προσήλωση στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνική ευημερία και όχι στην ευημερία των υπολογισμών, των τραπεζιτών και των οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή, η ζωή θα μπορούσε να πάρει πίσω τους φόρους που μπήκαν από την πρώτη μέρα των μνημονίων, θα μπορούσε να λύσει το θέμα του χρέους με ένα τράνταγμα στο Σόιμπλε, για παράδειγμα, ή με μια έτσι ευνεδιαστική κίνηση στη Μέρκελ, ή να πει στο Ταμείο, ξέρετε κύριοι, δεν σας γουστάρω άλλο, περάστε έξω. Δηλαδή, είχατε συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από την οικονομική κρίση, αγαπητή κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι η πεποίθησή μου είναι ότι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα η Μέρκελ και ο Σόιμπλε δεν θα φαντάζονταν μια τόσο πυθύνια κυβέρνηση. Αχα. Νομίζω ότι είναι αποκρουστικό έως καταθλιπτικό το θέαμα μιας κυβέρνησης που κουνάει το κεφάλι και αποδέχεται να εφαρμόζει τα πιο σκληρά, τα πιο απάνθρωπα μέτρα. Με ρωτάτε αν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Φυσικά υπάρχει.
στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει αποδεχθεί αυτό. Υπάρχουν τα καθεστώτα που είναι τυραννικά και ένα τέτοιο καθεστώς είναι το μνημόνιο και υπάρχει και ο πόθος, το πάθος, αλλά και η μάχη για την ελευθερία. Μία τέτοια μάχη πρέπει να δοθεί. Έχουμε τα εργαλεία να τη δώσουμε, αυτονοήτως. Και μόνο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κύριε Αυτιά, καθιστά άκυρα όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντεύθεν. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην πραγματικότητα καταδεικνύει την αντισυνταγματικότητα και την παρανομία όλων όσα ακολούθησαν. Το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας για το χρέος επίσης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που απονομιμοποιεί ό,τι έγινε σε επίπεδο χρέους. Και δεν θέλω να ακούω τώρα αυτήν την παροδία εξηγήσεων από πλευράς κυβέρνησης ότι θα δοθεί μια λύση για το χρέος. Την ώρα που ως λύση για το χρέος περιγράφουν τι? Ένα παζάρι ευτελές για δανειακές διευκολύνσεις. Για να μην πληρώσουμε δηλαδή τώρα, αλλά σε λίγο, για να μειώσουμε τη δόση και να την φορτωθούν ποιοι? Οι νεότεροι. Ας δουν όλοι μέχρι πότε πληρώναμε το χρέος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας δούμε τι σημαίνει το σύστημα του χρέους για τους λαούς, για να καταλάβουμε ότι μια τέτοια δίθεν λύση, όχι απλώς δεν είναι λύση, αλλά είναι μέγεν, είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνίας και του λαού και ιδίως των νέων. Και δεν πρέπει οι νέοι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους να αποδεχθούν να τους βάλει κανείς τη θηλιά στο λαιμό. Είστε, ξεκινάτε με το κόμμα, ξεκινήσατε. Άλλωστε σε λίγες μέρες δραστηριοποιήστε περισσότερο, θα δούμε προγράμματα, θα δούμε τα πάντα. Όλα αυτά τα που έχουν ιδιαίτερη... Έχουμε ήδη, κύριε Αυτιά, χιλιάδες υπογραφές για την υπογραφές στήριξης στην πραγματικότητα, διαδικτυακή στήριξη για την διακήρυξή μας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκινητικό, κατά την άποψή μου, ενδιαφέρον και μία προσφορά των ανθρώπων να συμμετάσχουν. Μάλιστα. Σε 10 μέρες από σήμερα, σε 9, την άλλη Δευτέρα θα ανοίξουμε και τα γραφεία μας. Οπότε θα είναι πολύ πιο ζωντανή. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Η διαδικασία της επαφής με τους πολίτες. Βεβαίως. Πώς είπατε? Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Με το καλό θα συνδεθούμε με τα κεντρικά γραφεία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, πήραμε μια γεύση και των νομικών και οικονομικών σας γνώσεων και αυτά που σκέφτεστε. Κράτησα αρκετά. Έχετε τις απόψεις σας στέρεες από χρόνια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο κόμμα σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας εύχομαι πραγματικά κύριε κάθε Αυτιά, επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ εύχομαι αυτά τα μέτρα και αυτή η διαδικασία στη Βουλή, που είναι η πιο σαρωτική και η πιο εφιαλτική, να αποτελέσει το έναυσμα μιας μαζικής, ανυποχώρητης, πολιτικής και κοινωνικής ανυπακοής. Η πολιτική και η κοινωνική ανυπακοή σε αυτά τα μέτρα δεν είναι μόνο δικαίωμα των πολιτών, είναι και δημοκρατικό καθήκον. Και η πλεύση ελευθερίας θα δράσει προς την κατεύθυνση της στήριξης και της ενδυνάμωσης αυτής της ανυπακοής και της προστασίας κάθε πολίτη που θα βάλετε επειδή δεν υποτάσσετε. Σας ευχαριστώ θερμά για τον πολύτιμο χρόνο. Θα παρακολουθούμε τη δράση του κόμματος. Σας ευχαριστώ. Σε όλους λέω καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν μαζί μας, φίλες και φίλοι.